Σήμερα έχουμε την Bayern Μονάχου, μια ομάδα που έχει πολλούς φίλους στην Ελλάδα και ειδικά στην Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε... Έχει σύνδεσμο εδώ. Έχει σύνδεσμο, ναι, το ξέρω, έχει σύνδεσμο. Ναι. Έχουμε και την κάρτα έτος ίδρυσης το 1900, πρώτο πρωτάθλημα προπολεμικό το 1932 και γενικά επί εποχής Χίτλερ ταλαιπωρήθηκε πολύ καθότι είχε και πρόεδρο και προπονητή Εβραίο. Διώχτηκαν βέβαια από τον Τρίτο Ράιχ τότε. Το 58 ξαναπήρε. Ξαναπήρε μπροστά περίπου, ήταν στα τοπικά μετά τον πόλεμο. 1963 δημιουργήθηκε η Bundesliga. 1967 παίρνει το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της, ένα κύπελο κυπελούχων κόντρα στην Rangers, στην παράταση. Το βλέπουμε αναλυτικά και τους ευρωπαϊκούς τίτλους της Bayern. Προπονητής ο Ούντο Λάτεκ το 1974. Το 1963-68 ήταν ο Τσίκ. Ναι, ναι. Το σωστό. Θυμάσαι, δεν τον πρόλαβε τον Τσίκ. Όχι. Την ΑΕΚ. Όχι, όχι, όχι. Τον πρόλαβε τον Τσίκ. Εδώ είναι η εντεκάδα στο Νικηφόρο τελικό κόντρα στην Rangers. Και από εκεί και πέρα έρχεται η αρχές της δεκαετίας του 70, Νίκο, όπου παίρνει τα σερή πρωταθλήματα, τα σερή πρωταθλητριών δηλαδή. Αμέ, με Ούντο Λάτεκ στον πάγκο το 1974 και εδώ βλέπουμε την εντεκάδα εκείνου του τελικού. Είναι κόντρα στην Ατλέτικο, ήταν με επαναληπτικό τότε ο τελικός, 1-1 το πρώτο μάτς, αλλά στη ρεβάνς είχε Χένες και είχε και Γκέρτ Μίλερ, 2 γκολ ο καθένας, 4-0 τους Ροχιμπλάνκος. Τα μεγάλος ο ποντής ο Λάτεκ. Ο Λάτεκ, Τρομερός. Σεβόταν όλος ο κόσμος. Και τρομερή τριάδα, Μάγερ, εδώ βλέπουμε την εντεκάδα με τον Μάγερ, τον Μίλερ και τον Μπέκεμπάουερ. Εδώ είναι με Γκέρτ Μίλερ Center Four, με τον Τόρνετ που τον είχε αγοράσει εκείνη την σεζόν, με Ούλι Χένες, με Μπράιτνερ, με Χάνσεν, με Μπέκεμπάουερ και Μάγερ κάτω από τα δοκάρια. Ωραία τα Center Back. Ο Σβάντεμπεργκ ήταν σκύλος, όποιον έπιανε, ναι. Εδώ βλέπουμε δίπλα Μπέκεμπάουερ καθαρίζα. Την τριάδα Μάγερ, Μπίλερ, Μπέκεμπάουερ και εδώ πέρα ακριβώς. Λοιπόν, αυτή ναι, την ομάδα, ναι. 9 χρονών, την είδα εγώ ζωντανή. Πού? Είχε παίξει εδώ Καστατζόγλιο, είχε παίξει φιλικά. Ναι. Και την πάτησε 3 γκολ ο Ηρακλής, αυτή την Bayern. Έλα. Με κανονική εντεκάδα και οι δύο. Mm-hmm. Ήμουνα στο μάτς της Ειρηγός, μάζευα τις μπάλες ως συνήθως, σαν ball boy. Και είχε περάσει αυτή την δεκαετία του 70 και μία κρίση 2-3 χρόνια. Πρέπει να ήταν 74-76, εκεί κάπου πέρασε και μία κρίση και μάλιστα θυμάμαι ότι κινδύνευσε να πέσει και κατηγορία και μια διετία, παρά τη μεγάλη δόξα που είχε στην διετία. Ευρώπη. Ναι. Είχε πάρει τρία πρωταθλητριών εκείνη τη σεζόν. Είχε έρθει η γυναίκα του Λόραντ πριν 10 χρόνια, πριν 9 χρόνια την είχαμε φέρει εδώ, η κυρία Σοφία. Και μας είχε πει ότι είχε πάει ο Λόραντ τα Χριστούγεννα, ήταν τελευταία η Bayern και όταν σώθηκε, είχα δώσει μια BMW 3.000 κυβικά δώρο. Δώρο, ε. Αυτά είναι. Να πούμε πάντως ότι εκείνη τη χρονιά και ο Νίκος το θυμάται γιατί πήγαινε και σχεδόν σε όλους τους τελικούς των Μουντιάλ. Ήταν η Γερμανία το 1974 που κατέκτησε το Μουντιάλ και ουσιαστικά ο κορμός της Εθνικής Γερμανίας αποτελούταν από παίκτες της Bayern. Μπέκεμπάουερ, Μάιερ, Χένες, Μίλερ, Μπράιτνερ και ο Σβάρσεμπεκ που είπες. Βέβαια. Είχε μια εξάδα στην εντεκάδα της Εθνικής Γερμανίας. Και ήταν και μεγάλοι παίκτες αυτοί. Ναι. Τρομεροί. Ο άλλος ο προπονητής που έπαιζε, Γιάννη, με το Μούσι. Ο Μπράιτνερ. Ναι. Ήταν εκείνη την εποχή. Κομμουνιστής, ναι. Με το Μούσι, ναι. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη σεζόν. Είναι 74-75. Θα δούμε την εντεκάδα.
εδώ πάλι με Μίλλερ μπροστά, με Χένες, Τόρνεστον, είναι ουσιαστικά η αμέσως επόμενη χρονιά που παίζει κόντρα σε μία Λίτς, η οποία εκείνη την εποχή επίσης ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Είχε φτάσει και στους τρεις τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων πρωταθλητριών κυπελούχων UEFA. Επίτευγμα που στο παρελθόν είχε κάνει μόνο η Μπαρτσελόνα, είχε κατακτήσει 6 τίτλους στην τελευταία δεκαετία τότε στην Αγγλία, στο νησί. Ο τελικός στο Παρίσι και ο Ροτ και ο Μίλλερ γράφουν το 2-0. Εδώ είναι εκείνη η εντεκάδα της Μπάγερν που σηματοδοτεί το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο πρωταθλητριών για εκείνη την ομάδα. Με προπονητή είχε περάσει Κώστα μετά και από τον Άρη ο Αμερικανός ο Ντίτμαρ Κράμερ, γιατί είχε φύγει ο Λάτεκ, έτσι. Ναι. Τον Ιανουάριο είχε φύγει ο Λάτεκ. Δεν είχε καλή σχέση με τους παίκτες από διαιτήρια. Ο Κράμερ τον είδα και πάλι μάζευα τις μπάλες. Πήγαινα και στις προπονήσεις του Άρη. Είχε φέρει ένα τείχος, θυμάμαι, λαμαρίνο νερόνες, ένα σκουριασμένο. Και εκεί επάνω έκανε αθλητικές προπονήσεις ο Κούις, ο οποίος πριν τον Κράμερ δεν είχε χτυπήματα της μπάλας πολύ καλά. Θυμάμαι ότι τον έβαζε και χτυπούσε πέναλτι φάουλ και τα λοιπά πάνω από το τείχος και είχε κάνει μετά μεγάλη και καλά πόδια ο Κούις και κεφάλι και είχε βελτιωθεί ατομικά, γιατί δούλευε ατομικά. Αυτό που λέει ο Νίκος ότι ο Φέτς πρέπει να δουλεύει ατομική προπόνηση πολύ. Ναι. Ο Κούις ήταν αργός. Δεν ήταν γρήγορος παίκτης. Έκανε όμως πολλά χιλιόμετρα αυτά τα σκηνικά που λέμε, τα αργά. Τέτοιος κάτι ήταν. Ψηλός όμως και έκανε. Με κεφάλι και με σουτ, με πέναλτι και με φάουλ, είχε βγει και πρώτα σκόρα στο πρωτάθλημα. Και θυμάμαι τον Κράμερ, ένας κοντούλης ήταν, ευγενικός άνθρωπος, κοντός, φαλακρός, ο οποίος τους έκανε και ατομικές βελτιώσεις. Κάποιοι, ας πούμε, άτεχνοι παίκτες, τους έκανε και ατομικά πράγματα που δεν ήταν τότε στο ποδόσφαιρο, τα έκανε μόνο ο Νίκος από τους Έλληνες προπονητές. Τις ατομικές βελτιώσεις τα δούλευε μόνο ο Νίκος από τους Έλληνες προπονητές. Το έβλεπα ότι γιατί το τέλειωσε το τείχος εκεί. Έβαζε τον Παντιαρά κάτω από τα δοκάρια ή τον Παπαφλωράτο και κάνανε ατομικές στον Κούι ο Κράμερ και έκανε καλή πορεία στον Άρη. Τότε ο Άρης ήταν τέταρτος κτλ. Λοιπόν, και φτάνουμε στο hat-trick της Bayern την αμέσως επόμενη χρονιά κόντρα σε επίσης μια πολύ μεγάλη ομάδα Νίκο της εποχής, την γαλλική της Saint-Étienne, έτσι. Θυμίζω από εκεί είχε ξεκινήσει και ο Πλατινί. Εδώ παίζει με Ούλι Χένες δεκάρι, έχει έρθει πλέον ο Καν-Χάινς Ρουμενίγκε και πλαισιώνει τον Γκερτ Μίλλερ στην επίθεση. Καλή επίθεση. Καλή επίθεση και η άμυνα κλασικά, πολύ καλή. Έτσι, με τον Σβάντεμπεργκ και τον Μπέκεμπάουερ. Μπέκεμπάουερ ήταν φοβερή. Ο Σβάντεμπεργκ όποιον έπιανε σκύλος. Man to man, Μπέκεμπάουερ λίγο αυτός, λίμπερο. Ναι. Και ο Μάγερ τέρμα. Μπράβο. Λοιπόν, Χάμπτεν Πάρκ στη Γλασκόβη ο τελικός. Οι πιο πολλοί ήταν φίλοι της Σεντετιέν. Από τους 55.000 που είχε ο τελικός, οι 30.000 ήταν Γάλλοι. Είχε πέσει και πολύ ξύλο σε εκείνο τον χρονιά, τελικό. Είναι το 75-76. Και Ρουμενίγκε Χένες ήταν πολύ γρήγοροι. Mm-hmm. Με τον Μίλλερ μέσα στην περιοχή δεν είχαν ευκαιρία. Ωραία τριάδα, Φωνότανε, ναι. Οι άλλοι δύο ήταν φυσέκια. Και ο Χένες αεράτη και ο Ρουμενίγκε. Μπιανότσαν. Mm-hmm. Κοινάγα την μπάλα, ο Μίλλερ μέσα, τα κόλλαγε. Τα κόλλαγε. Να πούμε ότι εκείνη τη σεζόν με την Μπάγερ να κατακτά το τρίτο συνεχόμενο πρωταθλητριών, ισοφαρίζει το επίτευγμα του Άγιαξ και πλησίασε τη Ρεάλ, αλλά τουλάχιστον μπήκε στο κλαμπ των ομάδων που είχε τρία συνεχόμενα. Εδώ είναι η εντεκάδα εκείνη τη εποχή. Ο Σβάντζεμπεργκ έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά. Όλα τα σέντρεφορ, αυτό τα πιάνε. Τα πιάνε. Κάνε σκύλο. Σε man to man. Και μπράβο. Σου λέω φοβερό. Νίκο, να σου πω. Στα man to man ήταν ασύλληπτο. Από εκείνη τα τρία χρόνια που είναι τα συνεχόμενα πρωταθλητριών, η Bayern, την ομάδα που είδαμε τώρα του 75-76 ξεχωρίζει πιο πολύ.
Και την ομάδα του 75-76, να δούμε λίγο πάλι, Γιώργο, την εντεκάδα, για να μας πει ο Νίκος και ο Κώστας μετά από εκείνα τα τρία χρόνια, τα τρία συνεχόμενα προαθλητριών, ποια ομάδα ξεχώρισε. Αυτή σου άρεσε περισσότερο εκείνα την τα χρόνια. Την πολύ. Ναι. Μίλε Ρουμανίγκε, Χένες και Σβάτζεγκμπε και Μπάουερ και πολύ καλή και τα Χαφ. Ο Ρότο, ο Κάπελμαν, ο Ντιρμπέγκερ, Γρήγοροι. Γρήγοροι, το Καλατζίδες, Κόφτες, Σβάτζεμπερκ, όποιον έπινε τον έσβηνε, ο Μπεκεμπάρου μυαλό, Μπάγκερ δίπλα και ο Χάνσεν και ο Κόρεσμαν, καλή μπακ. Όχι φοβερή, Φόρσμαν, αλλά καλή. Κωστή, εσύ. Τη θυμάμαι αυτή την ομάδα, γιατί κάθε φορά το Σαββάτο έδειχνε γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga και αγγλικό κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι ποιες χρονιές, πάντως την Μπάγκερ τη μάθαμε μέσα από την ΕΙΡΤ ή την ΙΕΝΕΡΤ, δεν ξέρω ποια από τις δύο ήταν, ή η ΕΙΡΤ, δεν ήταν ΕΡΤ τότε. Ναι. Και Σάββατο μας έδειχνε ένα παιχνίδι του πρωταθλήματος της Γερμανίας. Και τη συνήθως δύο στις τέσσερις εβδομάδες έδειχνε την Μπάγκερ και καθόμαστε και τη βλέπαμε. Και την έβλεπες. Το φανταστική. Ναι, και είδαμε νωρίτερα και φωτογραφίες και Μπράιτν Ρουμενίγκε ουσιαστικά από το 78 μέχρι το 85. Απλά τα μπακ για τότε, νομίζω, θυμάμαι, δεν ξέρω, ο Νίκος θα μας διορθώσει, δεν βγαίναν τόσο απάνω. Τα μπακ, δηλαδή ο Χάντσελ με τον Χόρσμαν, αν θυμάμαι καλά, αυτοί οι δυο, δεν βγαίναν τόσο απάνω. Δηλαδή δεν ήταν τα μοντέρνα όπως είναι τώρα. Ήταν πιο αμυντικογενιστικό μπακ ήταν. Δεν είχαν αυτές τις μεγάλες διαδρομές. Πάντως, ναι. Πάντως μορφές, έτσι, και ο Μπράιτνερ με την Αφάνα και το Μούση και ο Ρουμενίγκε. Ο Μπράιτνερ ήταν... Μορφές, παικταράδες. Πολύ, τρομερή. Μπράιτνερ ήταν μπακάρα, ναι. Ξεπώς έφευγε. Ναι. Ρουμενίγκε, Γρήγορη. Έτσι. Έτσι έπιανες, ο Μίλερ τα κόλλαγε. Ακριβώς. Ήτανε ακριβώς. Μπέρδεμα, δύσκολη ομάδα. Το 1986 θυμίζω με το Μουντιάλ του Μαραντόνα, εκείνη η Δυτική Γερμανία, επίσης με πολλούς παίκτες από την Μπάγερν, το χάσε εκείνο αλλά τον τελικό. Αλλά ο Μπράιντερ μάλλον με τους προπονητές πολύ ο Μπράιντερ. Ναι. Δηλαδή αν ο Νίκος ήταν στην Μπάγερν, ναι, πρέπει να... Θα είχαν παίξει ξύλο. Θα τον πλάκω ο Νίκος, τι ξύλο, θα τον πλάκω ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε επιστροφή Ούντο Λάτεκ το 1987. Ναι. Φτάνει και πάλι σε έναν τελικό κυπέλου πρωταθλητριών η Μπάγερν, αλλά χάνει από την Πόρτο, εάν θυμάστε, φαβορίτο την Μπάγερν, με τον μάτζερ τον Αλγερινό και το περίφημο τακουνάκι που είχε βάλει. Εδώ είναι Ούντο Λάτεκ. Έτσι λοιπόν δεν κατάφερε στην επιστροφή του, στη δεύτερη θητεία του στην Μπάγερν, να την συνδυάσει με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και εδώ βλέπουμε το τακουνάκι και την νίκη τότε της Πόρτο κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Πάμε στο σημείο αυτό, παιδιά, να δούμε και σε βίντεο και σε αφήγηση το πρώτο αφιέρωμα στην Μπάγερν από την εκκίνηση μέχρι και τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε για να πάμε και στα πιο κοντινά μας. Στην αρχή του 20ου αιώνα στο Μόναχο, 18 νεαροί γυμναστές αποφάσισαν να ιδρύσουν μια ποδοσφαιρική ομάδα. Συναντήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου του 1900 στο εστιατόριο Γκιζέλα του Μονάχου και ίδρυσαν το αθλητικό σωματείο, στο οποίο έδωσαν το όνομα Bayern, δηλαδή Βαβαρία στα γερμανικά. Από την ίδρυσή της η ομάδα ξεκίνησε να διαγράφει σπουδαία πορεία με μεγάλες νίκες σε βάρος όλων των αντιπάλων της. Την ίδια χρονιά η Bayern κατάφερε να φτάσει στο τελικό του πρωταθλήματος Νοτιού Γερμανίας, χωρίς όμως να σηκώσει το τρόπαιο. Την σταμάτησε μόνο ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, τότε που κάθε αθλητική δραστηριότητα στη Γερμανία ανεστάλλει. Το 1926 η Bayern θα καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα Νοτιού Γερμανίας. Ο πρώτος όμως εθνικός τίτλος θα έρθει το 1932, οπότε και η Bayern κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τη δεκαετία του 30 η Bayern βγαίνει γενικότερα από την αφάνεια. Είναι πια γνωστή και υπολογίσιμη ομάδα στη Γερμανία. Το 1933 ο αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό κόμμα που ανέλαβε την εξουσία την εμπόδισε. Ο Χίτλερ μπορεί να ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα από την πυραρία του Μονάχου, όμως η ομάδα της πόλης κάθε άλλο παρά αρεστή του ήταν. Ο πρόεδρος ήταν ο Λαντάουερ και ήταν Εβραίος.
όπως και ο τότε προπονητής της ομάδας. Το γεγονός αυτό έφερε σε δυσμένεια την Bayern στα χρόνια του Τρίτου Ράιχ. Το σωματείο απέκτησε το παρατσούκλι η ομάδα των Εβραίων. Ο πόλεμος τελείωσε, ο ναζισμός καταβαραθρώθηκε, η Γερμανία διχοτομήθηκε και η Bayern ήταν έτοιμη να αναγεννηθεί, καθώς το 1947 ο Kurt Landauer επέστρεψε στη Γερμανία. Η ομάδα βολόδερνε στα τοπικά πρωταθλήματα μέχρι το 1963, έτος ίδρυσης της Bundesliga, του γερμανικού δηλαδή πρωταθλήματος που το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, πρόεδρος της ομάδας ήταν ο Wilhelm Neudegger και προπονητής ο Zlatko Tsaikovsky. Αμφότεροι δημιούργησαν ένα πλάνο το οποίο έμελε να στήσει την Bayern ως αυτοκρατορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στηρίχθηκαν σε μια φουρνιά νέων ποδοσφαιριστών όπως ο Franz Beckenbauer, ο Ζεπ Μάγερ και ο Gerd Müller. Το 1966 η Bayern κατέλαβε την τρίτη θέση στην Bundesliga, ενώ κατέκτησε το κύπελο Γερμανίας και το ευρωπαϊκό κύπελο κυπελούχων, τερματίζοντας τα 34 πέτρινα χρόνια χωρίς τίτλο. Το 1967 και το 1970 κατακτά ξανά το κύπελο Γερμανίας. Το 1971 και το 1972 κατέκτησε την Bundesliga. Εκείνη η ομάδα θα φτάσει στο ζενίθ της λίγα χρόνια αργότερα. Επί 3 συναπτά έτη, 1974, 1975 και 1976, η Bayern κερδίζει το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, επικρατώντας τον Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίντς και Σεντετιέν, με σκορ 4-0, 2-0 και 1-0 αντίστοιχα. Επιτεύγματα που μόνο η Ρεάλ και ο Άγιαξ είχαν καταφέρει μέχρι τότε. Το τελευταίο τρόπαιο για εκείνη την εποχή είναι το διπυρωτικό, κοντρα στην Κρουζέιρο το 1976, που θα αποτελέσει και το κύκνιο άσμα για τον θρυλικό άξονα της ομάδας. Μιας και ο Franz Beckenbauer παίρνει μεταγραφή στους New York Cosmos, ο Gerd Müller μετακομίζει στους Fort Lauderdale και ο Ζεπ Μάγερ και ο Ούλι Χένες αποσύρονται το 1979. Μετά από ένα διάλειμμα μερικών ετών, η Bayern επανέρχεται στα πρωταθλήματα κερδίζοντας 6 τη δεκαετία του 80 με παίκτες όπως ο Paul Breitner και ο Karl-Heinz Rummenigge. Στα δύο τελευταία πρωταθλήματα της δεκαετίας, στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Jupp Heynckes, ο οποίος όμως μετά από τη δεύτερη θέση την περίοδο 1990-91 και τον παρολίγο υποβασμό την επόμενη χρονιά, τερμάτισε 5 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, απομακρύνεται από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.